πανδαιμόνιο και ένα διαρκές ανθρωποκυνηγητό στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε ομάδες διαδηλωτών και δυνάμεις των ΜΑΤ σηματοδότησε η ευνηδιαστική επιχείρηση εκένωσης της κατάληψης του Ευαγγελισμού. Ανέτιος βανταϊσμός, άλλωστε οι βανταϊσμοί είναι πάντα ανέτιοι και έχουν προκληθεί ζημίες από ό,τι πληροφορήθηκα, εκτός από αυτά που βλέπουμε εδώ, πάνω στον πέμπτο όροφο, στις εγκαταστάσεις του Δήμου και ειδικότερα στον μπάγιο εξοπλισμό που. Με καταδρομικές επιχειρήσεις, διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν στο πολύκεντρο της Οδού Ανδρόγειο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξφενδόνησαν τραπέζια και καρέκλες προς τους αστυνομικούς στην κεντρική είσοδο, ενώ ταυτόχρονα άλλη ομάδα κατάφερε να περάσει από την έξοδο κινδύνου στον πέμπτο όροφο, προσπαθώντας να φτάσει με τη χρήση πυροσβεστήρων και νερού στο δεύτερο όροφο. Όχι, δεν νιώσαμε δυσφορία μέσα, εδώ είναι στη σκάλα. Όπως κατέβηκα τώρα την ένιωσα. Μέσα δεν νιώσαμε δυσφορία. Είχε λίγο φασαρία, αλλά εντάξει, δεν έγινε και τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι, μας είπε να μην ενισχύουμε, δεν υπάρχει θέμα. Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, έχουμε εμπιστοσύνη. Οπότε και εμείς, εντάξει. Νερά μπήκαν στα γραφεία του πέμπτου ορόφου αλλά και το φρεάτιο του ασανσέρ, το οποίο μπλόκαρε. Δυνάμεις των ΜΑΤ αναγκάστηκαν να κάνουν περιορισμένη χρήση δακρυγόνων προκειμένου να αποτρέψουν εισβολή στο κτίριο. Ξέπησαν κάποιες κόνες. Ωραία, αυτό. Ανησυχήσατε? Όχι ιδιαίτερα, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου, αν συμβεί κάτι, είναι τόσος κόσμος εγκλωβισμένος. Όσο πιο λίγοι είμαστε πάνω, τόσο καλύτερα. Πόσος κόσμος είναι πάνω? Είναι γεμάτο το αμφιθέατρο, φουλ. Η απόπειρα εισβολή στο χώρο άφησε πίσω τις ζημιές στο κτίριο, το οποίο έχει πρόσφατα ανακαινιστεί. Ο χώρος δεν έχει προλάβει καν να παραδοθεί σε χρήση, ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, εκφράζοντας τη λύπη του για τις ζημιές, αλλά και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν σήμερα στο κέντρο της πόλης, το οποίο ήταν ασφικτικά γεμάτο από τουρίστες. Δεν έχει παραδοθεί τυπικά ακόμη. Έτσι, έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση. Σήμερα έγινε ενεργειακή υποβάθμιση. Δεν δικαιολογεί αυτή την κατάσταση που επακολούθησε. Τίποτε. Μετά από 20 χρόνια κατάληψης, ο χώρος του Ευαγγελισμού εκενώθηκε τα ξημερώματα και σφραγίστηκε στο πλαίσιο παράλληλης επιχείρησης που συντόνισε το Αρχηγείο της Ελλάς σε καταλήψεις στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ηράκλειο. Η επιχείρηση ξεκίνησε στη διάρκεια της νύχτας. Κλιμάκια της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτηρίου και συνέλαβαν 10 άτομα χωρίς να προβάλλουν αντίσταση. Ένα ακόμη άτομο επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη πηδώντας από ύψος το δρόμο, με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ακολούθησαν προσπάθειες ανακατάληψης του χώρου από ομάδες διαδηλωτών και πετροπόλεμο στα ξημερώματα στα γύρω στενά. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα ακόμη άτομο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κλοπή ρεύματος, ενώ 3 άτομα για κατοχή ναρκωτικών. Για απήθεια κατηγορείται επιπλέον το άτομο που πήδηξε από την ταράτσα. Μέλη συλλογικοτήτων απευθύναν κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί στο κέντρο της πόλης σε ένδειξη συμπαράστασης στους συλληφθέντες. Όπως επισημαίνουν, το ιστορικό κτίριο έχει συντηρηθεί από τους φοιτητές και τα άτομα που έχουν φιλοξενηθεί στο χώρο, ενώ ο Ευαγγελισμός όλα αυτά τα χρόνια έχει λειτουργήσει ως χώρος επικοινωνίας και έκφρασης, δηλώνοντας την οργισμένη αντίθεσή τους στην εκένωση της κατάληψης.